Την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρισκόταν στις Βρυξέλλες προκειμένου να εξασφαλίσει επιπρόσθετη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από τους συμμάχους του, οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκοπούσαν το Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις. Χιλιάδες κάτοικοι βρέθηκαν στο ίδιο έργο θεατές και έσπευσαν προς τα καταφύγια. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός αυτή την εβδομάδα ήταν ο διπλωματικός μας μαραθώνιος. Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες. Τις τελευταίες ημέρες μίλησα για το πώς θα ενδυναμώσουμε το στρατό μας σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν πολύ σημαντικές συμφωνίες και λάβαμε θετικά σημάδια. Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, η Ουκρανική κυβέρνηση ζήτησε και από την Ολλανδία να την εξοπλίσει με αερομαχητικά F-16. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη δεν βλέπει με ιδιαίτερη θέρμη το εν λόγω αίτημα. Παρόμοια στάση κρατούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.